Καλημερούδια πλάνο με λουλουδάκια σας έχω σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε όμορφα και αισιόδοξα. Θέλω να σας δείξω και κάποια αρώματα, ένα άρωμα που μου ήρθε για τον Κανάκι και για εμένα από Armani, το My Way που δείχνω αλλούνταλου. Και επίσης θέλω να σας δείξω ότι υπάρχει και μπουκάλι για να το γεμίζεις, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και σήμερα θέλω να σας πω το πρόγραμμα τι έχει. Αν και σας είχα πει ότι δεν θα ξαναβάψω τα μαλλιά μου για καλοκαίρι, αλλά επειδή όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε ότι έχω πέρασει μια πολύ δύσκολη περίοδο και θέλω έτσι μια ανανέωση. Μου είχε έρθει πριν αρκετό καιρό αυτή εδώ η πρόσκληση από L'Oréal. Εδώ μέσα έχει μια πρόσκληση μαζί με μια σαμπάνια και κάποια μακαρόνς για να πάω στο κομμωτήριό μου, στη Σύση δηλαδή, και να χρησιμοποιήσω την καινούργια σειρά Metal Detox. Και το βρήκα σαν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, πήρα, έκλεισα το ραντεβού μου και θα πάω να δοκιμάσω αυτά τα προϊόντα για να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Είναι μια σειρά η οποία μπορείς να κάνεις την τεχνική σου εργασία και να έχεις και τέλειο αποτέλεσμα στην απόχρωση, αλλά και πολύ καλή ποιότητα στα μαλλιά. Λοιπόν, οπότε αυτά. Θα βάλω την σαμπάνια που την έχω τόσο καιρό εκτός ψυγείου. Θα βγάλω και τα μακαρόνς για να πω πω παιδιά, κοιτάξτε εδώ, αλλά είμαι σε διατροφή τώρα και δεν θέλω να τη χαλάσω. Αν και αν έτρωγα ένα, δεν θα γινόταν και τίποτα, ορίστε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι άμα, επειδή μίλησα για διατροφή, ανέβει αυτό το βίντεο στην ώρα του και πάω καλά, θα ανεβάσω και το βίντεο της διατροφής στο επόμενο. Θα κάνω τα πάντα. Απλά μου ήρθαν λίγο τα πράγματα περίεργα αυτές τις μέρες και δυστυχώς έμεινε λίγο πίσω αυτό το βίντεο. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν είχα βγει από το σπίτι καθόλου. Ήμασταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι με το air condition και δεν είχα καταλάβει ότι μιλάμε για πάρα πολύ ζέστη έξω. Αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να μην είμαι κορίτσι του καλοκαιριού, αλλά πάω στη Σύση να κάνω τα πιο ωραία καλοκαιρινά μαλλιά. Για τις διακοπές, πρώτο Θεός. Να πάμε διακοπούλες. Έχω φτάσει τώρα κλασικά ένα τεταρτάκι πριν το ραντεβού μου. Είναι στανταράκι αυτό Μαρινέλης και μετά κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο εδώ με το ροκοντισιονάκι μου ανοιχτό. Έχω και τον αέρα απ' έξω γιατί έχω τον αέρα απ' έξω. Να περάσει η ώρα, να έρθει το δικό μου ραντεβού. Δεν θέλω να πει, θέλω να πηγαίνω στην ώρα μου ακριβώς για να μην φέρνω και τις ίσες σε δύσκολη θέση σε περίπτωση που είναι ακριβώς το άτομα μέσα στο κομμωτήριο ή... Εντάξει, okay, καλό είναι να πηγαίνουμε στην ώρα μας ακριβώς, ούτε να καθυστερούμε. Εννοείται, αν δεν υπομονώ να τα ανοίξω λίγο, δεν ξέρω. Έχω δει μια φωτογραφία, θα τη δείξω στη Σύση, θα μου εξηγήσει τι είναι και αν βγαίνει στα μαλλιά μου, γιατί πάντα πρέπει να βγαίνει στα μαλλιά μας, αν βγαίνει στα μαλλιά μου, θα το κάνουμε. Η ανάγκη της Μαρινέλη είναι να φωτίσει το πρόσωπό της, αλλά και να αποδυναμώσει τις ανεπιθύμητες αποχρώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την τελευταία φορά που με επισκέφτηκε στο κομμωτήριο. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε French Balayage, διότι είναι το απόλυτο trend για το καλοκαίρι του 2021. Άρα ξεκινάμε από το πρώτο βήμα. Που στόχος μου είναι να ξανοίξω κάποια σημεία γύρω από το πρόσωπο με την τεχνική του Baby Lights Balayage. Δεύτερο βήμα είναι το gloss, για να έχω ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Τι είναι όμως το French Balayage? Το French Balayage είναι το προσωποποιημένο Balayage, δηλαδή η τεχνική που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στον τύπο της κάθε γυναίκας που θέλει να είναι μοναδική. Ακολουθούμε λοιπόν αυτά τα δύο βήματα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η θεραπεία που ταιριάζει απόλυτα με οποιαδήποτε αλλαγή ή ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών είναι η νέα υπηρεσία στο κομμωτήριο, το Metal Detox. Αρχικά, η αποτοξίνωση από την τρίχα χρησιμοποιώντας το σπρέι και στη συνέχεια το σαμπουάν και η ίδια μάσκα έχουν ως αποτέλεσμα να μειώσουμε το σπάσιμο της τρίχας 87% αλλά και να έχουμε 100% επιτυχία στο χρωματικό αποτέλεσμα.
Και επειδή από τη Σύση δεν φεύγεις με ένα απλό μαλλί ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση, το έχετε καταλάβει. Καθίστε να γυρίσω, να δείτε εδώ τι ωραία πράγματα μου έχουν δημιουργήσει. Κοιτάξτε εδώ τι τέλειες σκοτσίδες. Να κάνω zoom, να φέρω πιο ωραία. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καλά είναι απίθανες. Και βάψαμε και πάρα πολύ ωραίο μαλάκι. Και μου έβαλε η Σύση και αυτό εδώ το σπρέι. Που, για ξαναπες μου λίγο, εξήγησέ μου. Είναι μία θεραπεία που συνδυάζεται με οποιαδήποτε τεχνική εργασία έρχεται η γυναίκα να δημιουργήσει το κομμωτήριο. Ωραία. Και τι κάνει η συγκεκριμένη, αφαιρεί τα μέταλλα για να... Ακριβώς. Υπάρχουν μέταλλα στην τρίχα. Για το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ότι σπάνε, τα βλέπουμε θαμπά, δεν διαρκεί το χρώμα στα μαλλιά που δημιουργούμε. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου, δείτε τα. Πριν κάναμε με τη Σύση η μαλλιά, αλλά επειδή τώρα είναι και ο χρόνος περιορισμένος, φεύγουν όλοι οι διακοπές και θέλουν όλες οι κοπέλες να έχουν ωραία μαλλιά, φρέσκα για τις διακοπές, και εγώ το ίδιο, γι' αυτό ήρθα τώρα λίγο πριν τις διακοπές. Δεν μπορούσαμε να σας τα πούμε έτσι, οπότε έβαλα τη Σύση όσο έφτιαχνα πλεξούδες να κάνει σπικάζ, για να μπορείτε να τα ακούσετε καλύτερα και να σας τα εξηγήσει και καλύτερα τι γίνεται με αυτή τη σειρά της L'Oréal. Και αυτά, πάω σπίτι να βρω το μπουρεκάκι μου και να χαρώ τα καινούργια μου μαλλιά. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι και θέλω να σας δείξω κάτι που σας έδειξα και στο Instagram πριν λίγες ημέρες. Αλλά θέλω να σας το δείξω και εδώ για όσες δεν έχετε Instagram. Για μία BB cream, επειδή ξέρω πάρα πολύ ότι ενδιαφέρεστε να φοράτε το καλοκαίρι BB creams. Και επειδή μου ήρθε μία και τη δοκίμασα και σήμερα τη φορούσα στο κομμωτήριο και νιώθω το δέρμα μου πάρα πολύ ωραίο ακόμα και τώρα. Είναι της Lancôme, αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι από τη σειρά Soleil Bronzer. Είναι η σαν BB cream με SPF 50. Κατήστε να καθαρίσει και λίγο. Αυτή εδώ. Και θέλω λίγο να σας την κάνω και εφαρμογή να τη δείτε και εσείς live. Λίγο να ανανεώσω και εγώ το μακιγιάζ μου, γιατί εκεί στο κομμωτήριο με τα λουσίματα και αυτά όσο να είναι, λίγο επηρεάζεται το μακιγιάζ. Εν τω μεταξύ μυρίζει εκπληκτικά, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Και θέλω λίγο να δείτε τι ωραία κάλυψη που έχει, παιδί. Είναι από τις πιο ωραίες BB creams που έχω βάλει ποτέ. Εγώ θα θυμάστε στα παλιά μου τα βίντεο, χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι η απλή BB cream, νάτι, αυτή εδώ, της Lancôme πάλι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και με SPF 50 και πολύ χαίρομαι τώρα, γιατί το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει. Δείτε πόσο ωραία. Και η απόχρωσή της, δείτε τι ωραία που είναι. Καλό το αρώμα της, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει, είναι τέλεια. Και ήθελα έτσι να σας τη δείξω, επειδή ξέρω ότι πολλές ενδιαφέρεστε και δεν σας αρέσει το καλοκαίρι. Και γενικά να φοράτε make-up, γιατί δεν σας αρέσει το πολύ η βαριά αίσθηση στο πρόσωπό σας. Οπότε ήθελα να σας δείξω τι ωραία που είναι. Αξίζει, αξίζει να σας τη γνωρίσω. Εγώ βάζω και λίγο πουδρίτσα εδώ στη ζώνη TAF. Έτσι εδώ και εδώ. Μόνο εδώ δεν πειράζω τις λάμψεις. Και θα βάλω και λίγο ρούζ, ό,τι έχει απομείνει πάνω στο πινελάκι μου. Εδώ. Αυτό είναι το μακιγιάζ του όταν βιάζομαι και δεν έχω χρόνο για τίποτα. Παίρνω μετά λίγο το πινελάκι που κάνω τα σβησίματα. Κάνω αυτό εδώ που βλέπετε. Λίγο χρώμα στα χείλη. Μάσκαρα εγώ έχω τώρα. Να χτενίσω και λίγο φρύδι. Και είμαι έτοιμη. Αυτό. Αυτό έκανα και σήμερα πριν φύγω να πάω στη Σύση. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η BB cream. Να την δείτε, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος κάπως να τη δοκιμάσετε, αν υπάρχει σε δειγματάκι ή οτιδήποτε. Εγώ την έχω αγαπήσει και κρίμα που δεν την ήξερα τόσο καιρό, γιατί δεν είναι κάτι που κυκλοφόρησε φέτος. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα 7.30 και είπαμε να βγούμε, τον ενοχλεί ηλιός. Και είπαμε να βγούμε μια βολτούλα έτσι με το καρότσι. Να βγει και ο Αλέξανδρος μια βολτούλα, που είναι και ο μπαμπάς μας. Και είπαμε να αρπάξουμε την ευκαιρία αυτή. Και να πάμε με τα πόδια σε ένα μαγαζί που είναι σχετικά κοντά στο σπίτι. Ταβερνάκι θα το πω, δεν το λες ταβερνάκι. Κάπως αλλιώς είναι η ονομασία του τώρα, Ρακάδικο. Ρακάδικο ίσως είναι η πιο σωστή ονομασία. Και πάμε προς τα εκεί, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Να περπατήσουμε κιόλας για να κάψουμε και τις θερμίδες στο PNL. Κανείς θα λέει τώρα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο σπίτι. Έχω πάρει ένα μωρό μάντιλο για να αφαιρέσω τα πολλά πολλά και να μπορώ να κάνω ένα ντουζ. Ποτέ δεν το κάνω αυτό, είναι αλήθεια. Ποτέ δεν παίρνω μωρό μάντιλο. Πάντα παίρνω το μισελέρι, το νεράκι, αλλά νιώθω έτσι λίγο κούραση. Αλλά θέλω να σας πω ότι η σημερινή ημέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Την ευχαριστήθηκα. Είχα πολλές μέρες. Είχα πάνω από 3 εβδομάδες να νιώσω έτσι ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ και που πήγα στη Σύση και λίγο να ανανέωσα τα μαλλιά μου και που περπατήσαμε και πήγαμε και φάγαμε στο ταβερνάκι, να το πω τέλος πάντων, μου αρέσει περισσότερο, και που επιστρέψαμε μετά που είχε αρχίσει να σουρουπώνει και επιστρέψαμε στο σπίτι και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι η διαδρομή που περπατούσαμε. Είχαμε και τον Αλέξανδρο στην αγκαλιά μας, μισοκοπήκαμε, αλλά δεν πειράζει μέχρι να φτάσουμε από εκεί εδώ, αλλά εντάξει, γιατί είπαμε να τον έχουμε έτσι αγκαλίτσα μας να βλέπει και αυτός πιο ωραία τριγύρω. Για όσα κορίτσια δεν γνωρίζετε και σίγουρα θα αναρωτιέστε που σας είπα ότι το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, ήταν ζώρικο και αυτή η σημερινή ημέρα η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα και στη Σύση και στον περίπατό μας. Πριν 3 εβδομάδες περίπου είχαμε ένα ατύχημα με τον Αλέξανδρο, ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα. Πάμε πολύ καλύτερα και σας λέω για όσους δεν το γνωρίζετε, γιατί το είχα πει στο Instagram τέλος πάντων ότι υπάρχει κάτι. Πάμε πάρα πολύ καλύτερα όμως και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα πηγαίνουν όλα καλά και δεν θα χρειαστεί τίποτα περισσότερο από ό,τι ήδη του κάνουμε εμείς στο σπίτι εδώ πέρα, από ό,τι μας έχει πει ο γιατρός, οι οδηγίες που μας έχει δώσει να ακολουθούμε. Και ήταν ένα αρκετά δύσκολο διάστημα, πάρα πολύ δύσκολο, με πολλή ένταση, πολύ στενοχώρια, κλάμα. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνουμε πιο δυνατοί από αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα χρειαστεί τίποτα παραπάνω. Αυτά, δεν θέλω να βαρύνω το κλίμα εδώ, γιατί πέρασαμε ωραία, δεν ξέρω, τουλάχιστον πέρασα ωραία, νιώσα πολύ όμορφα και βγήκε και αυτό το βίντεο λίγο νωρίτερα από ό,τι περίμενα ότι θα κάνω βίντεο. Πίστευα ότι δεν θα κάνω, αλλά έκανα αυτό το βίντεο εδώ. Και θέλω να πιστεύω ότι τώρα που πήρε το κολλάι, αν το έχετε δει κιόλας να ανεβαίνει, σημαίνει ότι και το επεξεργάστηκα και έχει ανέβει, ότι θα έχω ξαναεπιστρέψει, γιατί έχω πάνω από μήνα να κάνω βίντεο, νομίζω έχω ένα μήνα. Θα είναι και το βίντεο της διατροφής που σας έχω τάξει, γιατί εγώ έχω μέσα σε 1,5 μήνα χάσει 8 κιλά, παιδιά. 8 κιλά μέσα σε 1,5 μήνα. Πάρα πολύ καλά, εντάξει, τα 3 από τα 8 κιλά ήταν κατακράτηση. Αλλά μια χαρά είναι αυτά που έχω χάσει. Έχω έρθει στα κιλά μου και είμαι 2 κιλά λιγότερα από ό,τι είναι τα κιλά μου. Προσπαθώ μέχρι τις διακοπές μήπως και χάσω άλλα 2, να φτάσω τα 10 δηλαδή κιλά μείον. Μπας και φάω τις διακοπές σαν άνθρωπος να το ευχαριστηθώ και μετά από Σεπτέμβρη ξαναξεκινάμε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και αυτό το βίντεο και όχι το Σεπτέμβρη που υπολόγιζα, αλλά πιο σύντομα, και δείτε το εσείς το Σεπτέμβρη. Τώρα που είναι διακοπές, φάτε, ευχαριστηθείτε, το ζήστε, το χαρείτε το και από Σεπτέμβρη ξεκινάμε. Εδώ παρέα μαζί θα δίνουμε κουράγιο η μία στην άλλη, ο ένας στην άλλη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά σας φιλώ, να περνάτε υπέροχα και αν είναι αυτές τις μέρες να φύγετε διακοπές, να περάσετε καλά και να προσέχετε πάρα πολύ τους εαυτούς σας. Καλό βράδυ.